Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cookie with Faye. Σήμερα θα κάνω ένα νηστίσιμο φαγητό, σουπιές με σπανάκι. Θα βάλω το λάδι και τις σουπιές να σοτάρονται και στη συνέχεια θα σας πω τα υπόλοιπα υλικά. Έβαλα ένα ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο, 3 σουπιές καθαρισμένες και κομμένες, αλατάκι και θα τις σοτάρουν μέχρι να ροδίσουν. Λοιπόν, έχουμε εδώ σπανάκι καθαρισμένο και κομμένο. Είναι ένα πακέτο 350 γραμμάρια. Εδώ έχω 6 κρεμμυδάκια φρέσκα, μικρά, ψιλοκομμένα, ένα μεγάλο κρεμμύδι, 5-6 σκελίδες σκόρδο, ένα ματσάκι μαϊντανό, 2 μεγάλες ντομάτες τριμμένες, πιπέρι, μοσχοκάριδο, μαύρο πιπέρι, κόκκινη πάπρικα, μία πιπεριά φλωρίνης ψιλοκομμένη, την είχα ψήσει από χθες, 2 φύλλα δάφνη, ένα ποτηράκι κρασί και κάτι που δεν το έλεγε η συνταγή αλλά μου είχε περισσέψει από χθες, μία μεγάλη πατάτα. Την έχω κόψει σε κύβους. Και έτσι θα φτουρήσει και το φαγητό μας και θα δέσει και καλύτερα η σάλτσα του. Γιατί το σπανάκι θα συρρυκνωθεί. Μοσχομύρισαν οι σουπιές. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα θαλασσινά. Ωραία. Θα βάλουμε τώρα τα λαχανικά. Θα τα σοτάρουμε. Ξεκινάμε το κρεμμύδι. Και οι πατάτες. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Σκορδάκι. Μόλις γυαλίσει το κρεμμυδάκι, θα βάλουμε και το σπανάκι. Τα λέμε στη συνέχεια. Μια χαρά ρόδισε και το κρεμμυδάκι, οπότε τώρα θα βάλω το σπανάκι.
και θα το ανακατέψω για να σοταριστεί και αυτό. Πολύ ωραία. Κατευθείαν έπεσε ο όγκος του. Και τώρα θα σβήσω με το κρασί. Κόκκινο κρασάκι. Θα περιμένω τώρα να εξατμιστεί το αλκοόλ. Και στη συνέχεια θα προσθέσουμε την ντοματούλα και τα μπαχαρικά. Θα ρίξουμε και το μαϊντανό τώρα. Αυτό είναι. Χρειαζόμασταν περισσότερο σπανάκι. Θα πάρετε 1 κιλό σπανάκι. Πολύ ωραία. Μας χομυρίζει. Εξατμίστηκε το αλκοόλ. Τώρα θα βάλω τις ντομάτες. Δάφνη, 2 φιλαράκια. Ένα κουταλάκι κόκκινο πιπέρι. Μαύρο πιπέρι. Τις πιπεριές. Και θα τρίψω μοσχοκάριθο. Θα τρίψουμε μοσχοκάριθο. Να είναι φρεσκοτριμμένο, είναι πιο καλό, πιο γευστικό. Θα προσθέσω τώρα νεράκι και θα το αφήσουμε να ζυγοβράσει το φαγητό μας. Σταδιακά θα το ελέγχουμε, μήπως χρειαστεί να προσθέσουμε νεράκι μέχρι να βράσουν οι σοπιές.
Εδώ είναι το φαγητό μας. Μισή ώρα χρειάστηκε για να βράσει. Στην αρχή έριξα ένα ποτήρι νερό και διάμεσα χρειάστηκε να ρίξω ακόμη ένα νεροπότηρο νερό. Αλλά θέλει να είστε κοντά και ανακάτεμα για να μην κολλήσει. Έχω σερβίρει κιόλας. Έτριψα και πιπεράκι γύρω γύρω και μέσα φυσικά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου, Cookie with Faye. Γεια σας!